εκκλησία εις τα Άγια των Αγίων, δια νέας και ζώσης οδού, δια του καταπετάσματος του σώματος του Κύριου Ιησού Χριστού και δια των πλεγών του Ιησού Χριστού είμαστε γιατρευμένοι και δια του αίματος μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων. Σε λατρεύουμε Πατέρα ουράνια, Άγια Κύριε Θεέ μου, και προσμένουμε την Άγια δόξα Σου, την Άγια παρουσία Σου, τη χαρά και την ευλογία Σου να φανερωθεί πάνω μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, τιμούμε το αίμα, την θυσία, τον Σταυρό. Διακηρύττουμε ο Ιησούς είναι ο Κύριος της ζωής μου, ο σωτήρας μου, ο μέγας λυτρωτής μου. Είμαι λυτρωμένος, φώναξε το και πίστεψε το. Και οι λυτρωμένοι του Κυρίου θέλουν συνελθεί με αλλαγμόν και φροσύνη. Λυτρωτή, Κύριε της ζωής μου, ο Ιησούς είναι ο Κύριος της ζωής μου, ο απόλυτος Κύριος της ζωής μου, το Πνεύμα το Άγιο Μέγας καθοδηγητής μου. Αλληλούια! Βοήθησέ μας να περιπατήσουμε μέσα στο τέλειο Άγιο Θέλημα του Θεού Πατέρα, κάτω και μέσα, κάτω από και μέσα στην κυριότητα του Κύριου Ιησού Χριστού και μέσα στην καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Μεγάλε διδάσκαλε Πνεύμα Άγιο, Θεία Παράκλητε, το Πνεύμα της Αλήθειας, οδήγησε μας σε όλη την αλήθεια. Απόψε κίνησου ελεύθερα πάνω μας με τα χαρίσματα Σου, με τον έλεγχο Σου, με τη δύναμη Σου, με την παρουσία Σου. Κάνε κάτι καινούριο, νέο πράγμα, νέο χρήσμα εις το όνομα του Κυρίου Χριστού πάνω μας, μέσα μας και διαμέσου μας. Σε ευχαριστούμε Αγίε Θεέ μου, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και διακηρύττουμε Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Ιν, ο Ον, ο Ερχόμενος, ο Εσόμενος, αμήν, νε έρχου Κύριε Ιησού, μαράν αυτά. Αμήν, νε έρχου Κύριε Ιησού μου. Και διαβάζουμε από την Αποκάλυψη 17. Εδάφιον 5 και επί το μέτωπον αυτής, 17:5 Αποκάλυψη, και επί το μέτωπον αυτής όνομα γεγραμμένων μυστήριων Βαβυλών η μεγάλη, η μήτυρ των πορνών και των βελγημάτων της γης. Πατέρα, σε ευχαριστώ που δεν ανήκουμε στο σύστημα της Βαβυλώνας της πόρνης. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος σε αυτούς στους αγγέλους του, μην αγγίξετε κανένα μέχρι ότου σφραγίσω τους δικούς μου πάνω στο μέτωπο. Βλέπεις το μέτωπο μου, γιατί εγώ δεν το βλέπω. Ξέρεις ότι ποτέ δεν είδαμε τον εαυτό μας. Είδαμε ότι μας δείχνει ο καθρέφτης, ποτέ δεν είδαμε τον εαυτό μας. Δεν βλέπω ότι με το μέτωπο μου, αλλά εσύ βλέπεις το δικό μου και εγώ το δικό σου. Αυτό το μέτωπο είναι για τον Κύριο. Amen. Αυτά τα χέρια είναι για τον Κύριο. Amen. Αυτό το σώμα είναι για τον Κύριο και ο Κύριος για το σώμα. Τώρα το ενώνω, γιατί λέω ο Κύριος είναι για το σώμα. Θέλει να βάλει το όνομα του πάνω μας. Και να περπατούμε μαζί και να ξέρουν. Είναι δικός του. Είναι δικός του. Είμαστε του Κυρίου. Είμαστε του Κυρίου. Amen. Μην αγγίξετε τίποτα μέχρι να σφραγίσω τους δικούς μου. Μπορείτε να καθίσετε. Μυστήριον Βαβυλών η μεγάλη, η μήτυρ των πορνών και βδελγημάτων της γης. Στο 4 διαβάσαμε ότι είναι η γυναίκα είναι... Τώρα αρχίζω. Στο 4 διαβάσαμε και γυνή είναι περιβεβλημένη πορφύρα και κοκκίνο και χρυσωμένη χρυσό και λίθο τιμίο και μαργαρίτας. Μαργαρίτες έχουσα χρυσούν ποτήριων εν τη χειρή αυτής για μόνο φδελγημάτων και καθάρτητος της πορνείας αυτής. Βλέπουμε δύο εικόνες, απεικονίσεις του συστήματος της Βαβυλώνας της πόρνης. Βαβυλώνα πόρνη είναι πνευματική πορνεία και είναι χειρότερη από τη φυσική πορνεία. Πορνεία σημαίνει οποιαδήποτε σχέση εκτός της νόμιμης σχέσης. Οποιαδήποτε κίνηση εκτός της αγνότητος. Ο Θεός μας θέλει αγνούς. Β' Κορινθίους 11:2, δια να σας παραστήσω παρθένων αγνήν εις αυτόν, σας ηραβώνησα ηρμοσάμιν ημάς. Ω, μ' αρέσει το αρχαίο. Ηρμοσάμιν ημάς εν ή αντρή ή να παραστήσω ημίν
παρθένων αγνήν εις αυτόν. Αμήν, ηρμοσάμιν, από τους αρμούς. Όπως είναι ενωμένος ο αγκώνας μου, ο καρπός μου, τα γόνατα, τα άκρα, ο σπόνδυλος, μυελός, οστά, joints, ενώσεις. Έτσι ενωμένοι είμαστε με τον Κύριο. Ο προσκολλόμενος με την πόρνη είναι ένα σώμα. Προσκολλόμενος με την Βαβυλώνα είναι ένα πνεύμα. Το ίδιο πνεύμα το αγκάθαρτο. Ο προσκολλόμενος με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Μπορεί ο Κύριος να εργαστεί από μέσα μου μέσα στο ίδιο πνεύμα. Μην δικός του είμαι, ναός του Αγίου Πνεύματος. Άρα είμαστε το ίδιο πνεύμα. Κινείται από μέσα μας. Εδώ βλέπουμε δύο απεικονίσεις της Βαβυλώνας, της πόρνης. Δηλαδή αυτής της ψευδοθρησκείας που φανερώνεται και μην πετάτε το μωρό μαζί με το νερό του μπάνιου. Don't throw the baby with the baby bathwater. Η αντίδραση των χριστιανών είναι τόσο άσκευτη, τόσο παράλογη, που αρχίζουν και λένε, you know, δεν είμαστε θρησκεία. Ξέρεις τι σημαίνει δεν είμαστε θρησκεία? Σημαίνει ο καθένας τραβάει το δρόμο του, δεν είμαστε οργανωμένοι, δεν είμαστε εκκλησία. Διότι οποιοδήποτε οργανωμένο σύστημα πιστεύω, έχουμε doctrine στην εκκλησία μας, έχουμε διδασκαλία, έχουμε ποιμένα, άρα είμαστε θρησκεία. Απλά δεν είμαστε ψευδοθρησκεία. Είναι το ίδιο ακριβώς με τον Αντίχριστο. Επειδή θα υπάρξει Αντίχριστος, είμαστε εναντίον του Χριστού, μη γέννητο. Υπάρχει θρησκεία καθαρά και αμόλυντος. Πώς το ξέρετε ότι οι παλιοί ύμνοι ανάφεραν τη θρησκεία την καθαράν? Πού είναι η θρησκεία σήμερα στους ύμνους? Αντίθετα, δεν έχουμε θρησκεία. Πες μου που το στηρίζεις. Δείξε μου ένα εδάφιο. Απόδειξε μου το από τη ζωή του Κύριου Ιησού. Και εγώ θα σου το αποδείξω από τη ζωή του Κύριου Ιησού ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν θρησκός. Ακόμα και στον κόσμο λένε ότι κάνεις, στη δουλειά σου παραδείγματος χάρη, κάντο, όταν κάνεις κάτι σοβαρά, θέλεις να το κάνεις σοβαρά, κάντο με θρησκευτική ευλάβεια. Χάθηκαν οι λέξεις ευλάβεια, σεμνότητα, φόβος Κυρίου, αγιασμός, θρησκεία καθαρά και αμίαντος, αμόλυντος. Αυτό δεν είμαστε. Θρησκεία καθαρά και αμόλυντος και μάλιστα ενώπιον του Θεού και Πατέρα. Αν ο Θεός και Πατέρας δέχεται και θέλει θρησκεία καθαρά και αμίαντο, θρησκεία ενώπιον του, ποιοι είμαστε εμείς που λέμε δεν είμαστε θρησκεία? Δεν είμαστε θρησκεία. Δηλαδή όλες οι άλλες τις λέγουμε θρησκείες. Ακούστε το πώς το πήραν αντίστροφα και ανάποδα. Οι θρησκείες. Όχι, οι ψευδοθρησκείες. Μόνο ο χριστιανισμός είναι η αληθινή γνήσια θρησκεία. Η θρησκεία δεν είναι ακάθαρτη λέξη. Η θρησκεία είναι σύστημα, πιστεύω, σύνολων πιστών οργανωμένων που μαζεύονται μαζί για να λατρεύσουν κάποιον συγκεκριμένον, τον Θεό. Ακόμα και το κοσμικό λεξικό γνωρίζει καλύτερα από τους χριστιανούς και τους κήρυγες. Ψάχνουν οι αγκήρυγες που να λένε αυτό το πράγμα. Σε συζητήσεις έχω κάνει την πρόκληση. Δείξετε μου. Όπως τον Ιωήλ, θυμάστε, Ιωήλ 3:10, 11:12, θυμάστε. Και ο αδύνατος σας πει, είμαι δυνατός. Δυνατός στον Κύριο, ναι, είναι σωστή έκφραση. Αλλά μην χρησιμοποιείς αυτό το εδάφιο, γιατί ο Κύριος είναι εναντίον σου τότε. Και ο αδύνατος πει ότι είναι δυνατός ο Κύριος και ας έρθει εναντίον μου. Ελάτε εσείς όλοι που κάνετε τους αδύνατους, πέστε ότι είστε δυνατοί και ελάτε να σας κανονίσω στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Όλο το κεφάλαιο σας το διάβασα, Ιωήλ 3. 1, 2.
Πριν να διαβάσουμε το 10, 11, 12, διαβάσαμε το 1, 2. Θα μαζέψει όλα τα έθνη για να τους κρίνει εκεί και να ξεχωρίσει τα έθνη ερήφια από τα έθνη πρόβατα. Λοιπόν, αδελφοί, εγώ δεν θέλω να είμαι ούτε ερήφιον άτομο, ούτε ερήφιον έθνος. Ανήκουμε εις τον Κύριο, είμαστε πρόβατα του Κυρίου και είμαστε θρησκεία του Κυρίου, εκκλησία του Κυρίου. Εδώ όμως έχουμε δύο απεικονίσεις στο εδάφιο 4. Ένα είναι μια θρησκεία που ζει στη χλυδή και στην πολυτέλεια. Με τι ταιριάζει, ποιες είναι οι λέξεις που μας το δείχνουν? Περιβεβλημένη πορφύρα και χρυσωμένη χρυσό. Λίθο τιμίο, μαργαρίτες, έχουσα χρυσούν ποτήριον. Και την ίδια στιγμή, ενώ ζει στον πλούτο και στην πολυτέλεια και στη χλυδή, και πριν να προχωρήσω, ξέρετε τι κάνουν οι πόλεμοι και ποιοι τους οργανώνουν, έτσι? Ξέρετε για το ποιος βρίσκεται πίσω από κάθε πόλεμο ή μόλις γίνει κάποιος πόλεμος, ποιος μπαίνει μέσα σε αυτόν τον πόλεμο για να τον κρατήσει για την ανάλωση όλων των πυρομαχικών να χρειάζονται και άλλα? Οι Ιλουμινάτι και το σύστημα της Βαβυλώνας της πόρνης που πατούν επιπτωμάτων για να κάνουν λεφτά. Λοιπόν, πώς μπορούν να κρατήσουν ένα λαό, η πολιτική τώρα, εντάξει, στην πολιτική. Political science, κάνε political science. Στην πολιτική, πολιτική οικονομία. Λοιπόν, στην πολιτική, τι χρησιμοποιούν οι δικτάτορες για να κρατήσουν ένα λαό φανατισμένο και για να τους κρατήσουν κάτω από αυτούς? Τους κρατούν φτωχούς. Τους κρατούν φτωχούς για να τους κρατούν κάτω από αυτούς. Ο Θεός δεν έχει τέτοιο πνεύμα, γι' αυτό είμαστε υπέρ της βιβλικής ευημερίας. Δεν μας κρατά φτωχούς για να μας κρατά κάτω από αυτόν. Μας γεμίζει, μας επιφορτίζει αγαθά. Καθεκά στην ημέρα. Τα ελέη του Κυρίου είναι καινούρια. Κάθε πρωία. Αμήν. Μας επιφορτίζει. Δηλαδή μας παραφορτώνει. Υπερχελίζουμε. Δώστε και θέλει σας δοθεί μέτρον αγαθών, μέτρον καλών, πεπιεσμένων και συγκεκαθισμένων θέλει σου δώσει οι άνθρωποι εις τον κόλπο σας. Θα υπερχελίζει. Φέρετε παν δέκατον εις τον ίδιο του Κυρίου και δοκιμάσετε με τώρα εις τούτον, εάν δεν ανοίξουν τους καταράχτας των ουρανών. Όχι τη βρύση της Λεμεσού που έκλεινε 3-4 φορές την εβδομάδα. Και μετά σκούριασαν οι σωλήνες και μετά χάθηκε το νερό και τώρα θέλουμε φίλτρα. Ο Κύριος λέει, μόνο μπες κάτω από υπακοή και υποταγή και θα δεις τους καταράχτες του ουρανού να ανοίγουν, τους κρούνους του ουρανού να ανοίγουν και να επιχαίω επισέ την ευλογία μου που να μην υπάρχει χώρος να την βάλεις. Τι κάνεις όταν έχεις περισσότερα από ό,τι μπορείς να φυλάξεις τις ντουλάπες σου, δίνεις και σε άλλους. Τι κάνεις με την ευλογία που δεν έχεις τόπο να την βάλεις, τη δίνεις και σε άλλους. Δεν μας ευλόγησε για να είμαστε ευλογημένοι, μόνον μας ευλόγησε για να γίνουμε ευλογία. Άρα ο Θεός δεν είναι όπως τους δικτάτορες που κρατούν το λαό τους φτωχό για να τους κρατήσουν σε πιστότητα σε αυτούς και κάτω από αυτούς. Ο Θεός μας είναι Κύριος. Alleluia. Τον θέλουμε. Μας ευημερεί. Και αυτός που μόλις πιάσει λίγα λεφτά στα χέρια του εξαφανίζεται. The prosperity of the fool is his own destruction. Η ευημερία του μωρού είναι η καταστροφή του. Σημαίνει ότι ο Θεός δεν είναι Κύριος της ζωής του. Αμήν. Τον Κύριο τον υπηρετούμε. Ξέρετε το Φιλιππίσιος 4.13, ξέρετε από πού βγαίνει? Τα πάντα δύναμε εν δυναμούνται με Χριστό. Ξέρετε από πού βγαίνει? Από το προηγούμενο του εδαφείου. Εξεύρω και να ταπεινώνομαι, εξεύρω και να περισσεύω.
Τα πάντα δίναμε. Αυτό εννοεί. Μπορώ να κάνω και χωρίς λεφτά και με λεφτά. Αυτό εννοεί. Φυσικά στη γενική του έννοια, σίγουρα τα πάντα μπορούμε να κάνουμε. Αλλά τα πάντα, θυμάστε τον όρο συνεκδοχή, είναι φιλολογικός, λογοτεχνικός όρος, συνεκδοχή και χρησιμοποιάς το σύνολο, ολικό για να δείξεις μια γενικότητα, αλλά δεν σημαίνει όλα χωρίς εξαίρεση. Όλα όσα είναι συμβατά με αυτό που λέμε. Μπορεί ο Θεός να κάνει μια πέτρα τόσο δυνατή που να μην μπορεί να τη σηκώσει και νομίζουν ότι είναι φιλοσοφική ερώτηση. Όχι, αυτό είναι μωρό, διότι ο Θεός δεν κάνει τίποτα πέραν από το χαρακτήρα του. Μα τα πάντα είναι δύνατα στον Θεό. Τα πάντα που είναι σύμφωνα με το χαρακτήρα του. Εσύ μπορείς να μην βαδίζεις σύμφωνα με το χαρακτήρα σου ή με το σύμφωνα με το χαρακτήρα ανθρώπου ή φυγού. Αλλά ο Θεός είναι αυτός που είναι, είναι Άγιος, είναι Κύριος. Βαδίζει σύμφωνα με το χαρακτήρα του. Άρα τα πάντα για τον Θεό που μπορεί να κάνει είναι τα πάντα που είναι και μέσα στο χαρακτήρα του. Τα πάντα που θα κάνει είναι όλα όσα είναι μέσα στο λόγο του. Τα πάντα δύναμη σημαίνει τα πάντα που ο Θεός με θέλει να κάνω και χωρίς και με. Και χωρίς παρέα και με παρέα. Και χωρίς λεφτά και με λεφτά. Εξεύρω να ταπεινώνομαι, εξεύρω και να περισσεύομαι. Τα πάντα δύναμε εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Πάρτε τα εντός κειμένου και θα ευλογηθεί η ζωή σας. Είναι ένα από τα εδάφια που γίνονται misquoted. Προσέξτε, δεν είμαι εναντίον του τα πάντα δύναμε, σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου. Παίρνω αυτό το δάφιο, χρησιμοποιώ αυτό το δάφιο, ομολογώ αυτό το δάφιο, αλλά το χρησιμοποιώ και εντός κειμένου. Γιατί αλλιώς θα παραφουσκώσουμε τους χριστιανούς και θα πάνε να κάνουν τα πάντα και μόλις δεν ξέρουν να ταπεινώνονται, ξέρουν μόνο να περισσεύουν. Όσον περισσεύουν πάνε καλά. Εμείς δεν είμαστε έτσι όμως. Λοιπόν, σας ανάφερα το εξής για να σας αποδείξω ποια είναι η Βαβυλώνα η πόρνη. Οι δικτάτορες κρατούν τον λαό φτωχό για να τον κρατήσουν δικών τους. Ο Κύριος είναι ακριβώς το αντίθετο. Ο Κύριος ευημερεί τον δικών του λαό. Και δεν είδον τον δίκαιον εγκαταλειμμένον ούτε το παιδί του να, το τέκνον του να ζητά άρτον. Πλούσιοι πτωχεύωσιν και πεινώσιν, αλλά οι εξητούντες των Κύριων δεν θέλουν συστερηθεί ουδενός αγαθού. Αυτά είναι μεγάλη ευλογία. Και συνεχίζουμε να αγαπούμε τον Κύριο. Και δίχως και με. Και δίχως και με. Εξεύρω και να ταπεινώνομαι, εξεύρω και να περισσεύομαι. Τώρα που μάθαμε το δάφιο, μπορούμε να αρχίσουμε να, λέω και, να λέμε και το υπόλοιπο του δάφιου σαν ομολογία. Εξεύρω και να ταπεινώνομαι, εξεύρω και να περισσεύομαι. Τα πάντα δύναμε εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Απόψε δεν έχω καμία δύναμη από μένα για να κηρύξω το Ευαγγέλιο. Καμία απολύτως δύναμη. Απόψε δεν έχω καμία ενέργεια από μένα για να στέκομαι στον άμβονα δύο ώρες και να κάνω δύο κηρύγματα, δύο μελέτες και να είμαι στο λόγο του Θεού με τον χρήσμα αυτό και με τον τρόπο αυτό. Δεν έχω τίποτα δικό μου. Ό,τι βλέπετε πάνω μου και είναι καλό είναι του Κύριου. Ό,τι βλέπετε πάνω μου και δεν είναι καλό είναι δικό μου. Ξεκάθαρο. Ο Κύριος είναι αγαθός και το έλεος του μένει στον αιώνα. Οτιδήποτε καλό είναι δικό του, οτιδήποτε κακό είναι δικό μας. Οτιδήποτε πλεονέκτημα είναι δικό του, οτιδήποτε μειονέκτημα είναι δικό μου. Δικό σου, δικό μας. Του Κυρίου ανήκει η γη και το πλήρωμα αυτής. Ο Θεός είναι Κύριος. Μας έχει δικούς του, αλλά σαν Κύριος. Αλληλούια, ελεύθερα ακολουθούμε τον Κύριο. Ένας από τους δικτάτορες που κρατά τον λαό του φτωχό για να είναι κάτω από αυτούς είναι η Ρωμαιοκαθολική και η Ορθοδοξή ψευδοθρησκεία. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε, επειδή το Οικουμενικό Πατριαρχείο, γιατί το Βόρεια λέμε το ψευδοκράτος, θα λέω το ψευδοπατριαρχείο και το ψευδοοικουμενικό ψευδοπατριαρχείο, θα λέμε την αλήθεια, χωρίς φόβο, χωρίς πάθος και με πολύ αγάπη μας παρακολουθείτε, μάθετε την αλήθεια και θα σας ελευθερώσει. Ο Ιησούς Χριστός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Το ψευδοοικουμενικό πατριαρχείο, εξάλλου η λεγόμενη Ορθόδοξη Εκκλησία, αποτελείται
Η διαφορά με την διοίκηση, με την παπική εκκλησία, είναι ότι η δυτική εκκλησία, ψευδοθρησκεία, η ρωμαιοκαθολική, έχει έναν που τον λένε Πάπα και είναι ο Ποντίφικας, όπως το λένε, δεν ξέρω γιατί το λένε Ποντίφικα. Πρέπει να είναι λατινική έννοια, γιατί ελληνικά δεν ταιριάζει. Αλλά έχουν ένα αρχηγό και πιστεύουν στο αλάφητο. Αντίθετα, η ορθόδοξη ψευδοθρησκεία έχει το σύνολο των πατριαρχών σε ψηφοφορία. Ποιοι είναι πιο πολλοί και ποιοι ψηφίζουν από αυτούς. Αν και υπάρχει οικουμενικών πατριαρχείων δήθεν, δεν είναι οικουμενικών πατριαρχείων. Αυτό για τις έξτρα πληροφορίες. Το μεγάλο σχίσμα μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής λεγόμενης Εκκλησίας έγινε το 1054, όταν αντιπρόσωπος του Πάπα πήγε στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης και βγήκε στον Άμβονα και αφόρησε και αναθεμάτισε τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως και μετά με το ίδιο πνεύμα ανέβηκε ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως και πάση της Οικουμένης και αναθεμάτισε και αφόρησε και τον αντιπρόσωπο του Πάπα και τον Πάπα. Και λέγεται το μεγαλύτερο σχίσμα. Χτες διάβασα ότι έγινε το μεγαλύτερο σχίσμα μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία εδώ και 1000 χρόνια. Μεταξύ του Πατριαρχείου, ψευδοπατριαρχείου Ρωσίας και ψευδοοικουμενικού ψευδοπατριαρχείου ψευδοϊσταμπούλ, Κωνσταντινουπόλεως. Λοιπόν, γιατί ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως έδωσε αυτοκεφαλία στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας και επανάφεραν κάποιον που καθαίρεσαν οι Ρώσοι. Κοιτάξτε τα πολιτικά πώς μπαίνουν τώρα μέσα. Οι Ρώσοι καθαίρεσαν, το Ρωσικό Πατριαρχείο καθαίρεσε τον Πατριάρχη της Ουκρανίας και ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης τον έβαλε πίσω και του έδωσε, ξέρω ότι και η Κύπρος είναι αυτοκεφαλή, ορθόδοξη, ακέφαλη δηλαδή, ορθόδοξη εκκλησία. Λοιπόν, το έχουν και αυτό και τώρα έχει γίνει ρήγμα οριστικό μεταξύ Ρωσικού Πατριαρχείου και Κωνσταντινούπολεως και είναι το χειρότερο ρήγμα που έγινε μέχρι τώρα. Να σας πω, δεν λυπούμε. Ο διάβολος ας γίνει 1000 κομμάτια και η ψευδοθρησκεία και η Βαβυλώνα. Η πιστή να είναι ενωμένη. Διότι οίκος βασιλεία διαιρεθήσα καθεαυτής θα πέσει. Δεν μπορώ να ελέγξω άλλη εκκλησία. Πιστεύω στο σύστημα της πρώτης εκκλησίας που υπήρχε μία εκκλησία. Αυτό είναι το βιβλικό πρότυπο. Και μέχρι σήμερα διορωτώμουν γιατί δεν μπορεί να γίνει. Να, η απάντηση απόψε. 17 Οκτωβρίου 2018, να, η απάντηση απόψε. Μου λύθηκε η απορία που είχα για τόσα χρόνια. Γιατί να μην μπορούμε να ξαναγίνουμε όπως η πρώτη εκκλησία. Μια εκκλησία, αυτό είναι το βιβλικό πρότυπο. Όλες έλλες είναι δικαιολογίες που δίνουμε οι αναγεννημένοι μεταξύ μας. Εν τω μεταξύ έκανα όλες τις συνειδητές προσπάθειες. Ενώθηκα με κάποιους οργανισμούς. Μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, τέσσερις φορές. Και άλλες τόσες έπρεπε να βρω τρόπο να βγω έξω. Από όλα αυτά που προσπάθησα να ενωθώ μαζί τους. Γιατί δεν κυκλοφορούσα με το πνεύμα της Εκκλησίας του Χριστού των τελευταίων ημερών. Και κυκλοφορούσα με τη δική μου ενότητα και την πίεση άλλων να ενωθούμε μαζί, να ενωθούμε μαζί. Ξέρετε πώς αρχίζουν οι ψευδοεκκλησίες και οι ψευδοθρησκείες και οι ψευδο
λεγόμενες αναγεννημένα groups και house groups και, που δεν είναι κατοποποιημένα εννοώ και κηρύττουν με τη σειρά και ξέρετε πώς δημιουργούνται. Δημιουργούνται από το πνεύμα της Βαβυλώνας της πόρνης και δεν είναι στο θέλημα του Θεού. Αρχίζουν και λένε, ελάτε, πώς αρχίζουν, συμπροσευχή. Ενώ εμείς έχουμε συμπροσευχή η οποία γίνεται σε σπίτι και είναι πολύ ευλογημένη. Αμήν. Από ό,τι γνωρίζω υπάρχει προσευχή και είναι κάτω από την ευλογία της Εκκλησίας, εκτός από τη συμπροσευχή που όσες φορές κάναμε και κάνουμε εδώ στην Εκκλησία και είναι διαθέσιμη η Εκκλησία. Στην αδελφιά μου θέλω, υπάρχει δύο φορές προσευχή και προσεύχονται για αυτή την Εκκλησία. Αυτή είναι κάτω από εξουσία και οποιαδήποτε άλλη κίνηση ανάμεσά μας. Αμήν. Αυτή είναι κάτω από εκκλησία. Δύο φορές την εβδομάδα υπάρχει προσευχή και μάλιστα πολύ αποτελεσματική και μάλιστα πολύ θερμή και μάλιστα υπάρχει ανάγκη γιατί πρέπει κάποιος να ξέρει να προσεύχεται όπως οι αδερφές που μαζεύονται μαζί και όλους αυτούς που μαζεύονται για συμπροσευχή στην εκκλησία. Αλλά το κίνητρο είναι ας μαζευτούμε σε συμπροσευχή, συμμελέτη. Από εκεί αρχίζουν, εν τω μεταξύ μαζεύονται πέντε άτομα και οι πέντε έχουν τη δική τους ατζέντα. Μόλις γίνουν εκκλησία, φεύγουν οι τέσσερις γιατί κατάλαβαν ότι δεν έγιναν αυτοί οι ποιμένες και μένουν όσοι άλλοι ήρθαν εν τω μεταξύ. Και λέω, Θεέ μου, πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Το θέλω τόσο πολύ. Η απάντηση είναι, δεν θα γίνει. Γιατί? Γιατί άρχισα να διαβάζω το βίβλο μου dispensationally. Ζούμε στις τελευταίες ημέρες. Ξέρετε την έκφραση «Ο σώσον, σώσον εαυτόν σωθητό». Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Εάν υπάρχει πυρκαγιά και δεν μπορείς να είσαι χρήσιμος σε κανένα ή άλλη καταστροφή, τρέξε να σωθείς για τον εαυτό σου. «Ο σώσον, σώσον, ο σώσον εαυτόν σωθητό». Δηλαδή, μπορείς να σωθείς τον εαυτό σου, τρέξε να σωθείς για τον εαυτό σου. Και αυτό είναι η κατάσταση στη σημερινή λεγόμενη αναγεννημένη εκκλησία. Ναι, το πρότυπο είναι μια εκκλησία, αλλά πρέπει να διαβάζουμε dispensationally. Ζούμε σε αυτή την εποχή που άρχισε η κρίση. Σε ευχαριστώ για τη διόρθωση, αδερφοί. Άρχισε η κρίση μέσα στον οίκον του Κυρίου. Αλλιώς θα πρέπει να περιμένουμε άλλη προφητεία για να έρθει η αρπαγή. Δεν υπάρχει καμιά προφητεία που πρέπει να εκπληρωθεί. Εκπληρώνεται. Άρχισε η κρίση. Άρχισε η κρίση μέσα στον οίκον του Κυρίου. Η Βαβυλώνα, η πόρνη ήδη κινείται. Το πνεύμα του Αντίχριστου ήδη κινείται. Ανάμεσά σας. Διαβάστε Πράξεις 20. Θα δείτε από ανάμεσά σας. Λοιπόν, και εγώ πήρα την απόφαση να ενωθώ. Η βιβλική ενότητα είναι Εφεσίους 4:3. Διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος. Την ενότητα την κάνει το Πνεύμα του Άγιον και όχι οι διάφοροι αδερφοί που λένε γιατί η Εκκλησία μας δεν συμμετάσχει. Θέλεις να σου πω γιατί δεν συμμετάσχουμε. Θέλεις πραγματικά να σου πω. Επειδή δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες και δεν με ενδιαφέρει για το ότι έγινε, τα αφήνω πίσω και προχωρώ. Θέλει να πει σε λεπτομέρειες. Μην νοιαστείς, πες δεν είμαι περίεργος. Αμήν. Μήπως κρύβεις τίποτα. Όχι. Αντίθετα. 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 Εάν ανοίγαμε το στόμα μας, θα καταστρέφουμε πολλούς. Παρόλο που ανοίγουν το στόμα τους, εμείς το διατηρούμε κλειστό για να τους αγαπούμε, να τους ευλογούμε και να τους αφήσουμε. Αν όμως πω εξάμβονος και αν όμως πω προσωπικά, όχι μόνο θα τραβάτε τα μαλλιά σας, θα με αγαπήσετε 100 φορές περισσότερο. Και πάλι, όσο και να με αγαπήσετε περισσότερο, δεν το κάνω. Διότι εν πράττω, τα μένω πίσω λησμονών
εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω για το βραβείο της Άνω Κλήσεως, την εν Χριστώ Ιησού. Έχω κληθεί προς τα μπρος, όχι προς τα πίσω. Ξέρω ότι από την εκκλησία είχαν αρχίσει να φεύγουν άτομα γιατί είδαν άλλους να φεύγουν. Λένε, για να φύγει αυτός, πρέπει κάτι να έκανε ο ποιμένος. Πρέπει να φταίει ο ποιμένος. Και τους αφήνω. Τους αφήνω, δηλαδή, δεν είμαστε η Βαβυλώνα η πόρνη που θα κάνει manipulate το ποιμνιο. Όχι, αδελφοί, όσοι μείνουμε, μείναμε, ως όσον σε αυτόν σωθήτω. Ζούμε στην εκκλησία της Λαοδίκειας. Ζούμε στην τελευταία εκκλησία. Ζούμε στη μεγαλύτερη αποστασία. Και αποστασία, πώς ξέρετε ότι ο άπιστος δεν μπορεί να αποστατήσει? Πότε δεν ήρθε στην πίστη? Μόλις άκουγα κάτι σήμερα και το έκλεισα, μόλις κατάλαβα προς τα που το πήγαιναν. Διάβαζαν από την... Ψάχνουμε για την Βαβυλώνα την πόρνη και σας είπα ποια είναι ακριβώς, αλλά να σας πω και ποια είναι ανάμεσά μας. Επτά λεπτά πέρασαν, θα κλείσω σε λίγο. Πάμε μαζί για να σας δείξω κάτι πολύ σημαντικό. Πάμε μαζί στη Β' Θεσσαλονικής. Κεφάλαιον 2, τα γνωστά εδάφια. Εδαφιον 3. Μη τις ημάς εξαπατήσει κατά μηδέναν τρόπον. Και θέλω να το βρούμε, και στο final authority μας. Ποιο είναι το final authority μας? King James Bible, Holy Bible, η Αγία Γραφή. Θυμάστε που σας είπα για το pale horse. Χλωρός. Και πήραν τη λέξη χλωρός και λένε πράσινος κατά πράσινος, λαθασμένα. Και έκαναν ολόκληρη τη διδασκαλία για το ότι ο Αντίχριστος θα είναι μουσουλμάνος. Ενώ το final authority μας τι λέει? Pale. Για να λέει pale, τελείωσε για μένα. Και λένε, μα το the Greek text. Και είναι αλήθεια αυτό, the Greek text. Αλλά καταλαβαίνετε, η τελική μας αρχή δεν είναι η ελληνική γλώσσα στην οποία γράφτηκε. Η τελική μας αρχή είναι στο τι ο Κύριος διατήρησε σαν λόγον του. Το King James Bible, που έχει όλη τη γραφή μέσα. Άρα, με το να πάω να δω τι λέει το King James Bible, με βοηθάει περισσότερο από ότι είναι να αναλύσω τη λέξη στο ελληνικό, στην ελληνική γλώσσα, στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Γιατί εδώ είναι ο διατηρημένος λόγος του Θεού. Αλίμονό μας αν δεν έχουμε τον Λόγο του Θεού. Και κατάλαβα όταν άρχισα να ακούω αυτό το πράγμα, ότι παρόλο που αυτός ο αδελφός κηρύττει πολύ σωστά πράγματα, να κάτι το οποίο είναι της Βαβυλώνας της πόρνης, να κάτι που έχω ακούσει από κάποιον ο οποίος ήταν εσχατολόγος, που ακολουθούσε την εσχατολογία του, έχουμε μελετήσει βιβλία του, αναλώσει βιβλία του, και ήταν πολύ σωστό σε όλα, εκτός αυτό. Είμαστε στη Β' Θεσσαλονικής. Και να κλείσουμε εδώ, γιατί είναι περίπου 30 λεπτά. Αλλά λόγω του δείπνου του Κυρίου είχαμε λίγο καθυστερήσει. Β' Θεσσαλονικής, πηγαίνατε και στη Β' Θεσσαλονικής, στο King James Bible μαζί μου, για να δείτε πόσα μας γλιτώνουν, για να δείτε ότι η Βαβυλώνα η πόρνη είναι αυτή που χρησιμοποιεί όλα τα New Age Versions. Μπράβο, ακόμα πιο δυνατά για να μας εμπνεύσει, να χρωματίσει τον Λόγο του Θεού με αυτή την όμορφη λατρεία. Αδελφοί, είμαι πεπισμένος ότι έχω στα χέρια μου τον Λόγο του Θεού. Τα Λόγια του Θεού. Δεν λείπει τίποτα. Γι' αυτό υποστηρίζουμε το King James Bible. Είναι It's my final authority. Εγώ από το ελληνικό πάω πίσω στο αγγλικό για να είμαι βέβαιος ότι είναι μέσα. Γιατί αν δεν είναι μέσα, δεν θα ακολουθήσω τις 8 έννοιες της ελληνικής λέξης και θα πάρω μία που ταιριάζει.
δεν κάνουμε αυτό που κάνουν οι εσχατολόγοι που είναι γύρω μας. Διαβάζουν τις εφημερίδες και οδηγούν τη βίβλο εκεί που πάνε εφημερίδες. Εμείς διαβάζουμε τον λόγο και οδηγούμε τα νέα εκεί που λέει ο λόγος. Μα δεν υπάρχει Ισραήλ, έλεγαν στον αδερφό Σκόφιλτ. Μα για να λέει ότι η Ρωσία θα εισβάλλει στον Ισραήλ, σημαίνει θα ιδρυθεί Ισραήλ για να εισβάλλει η Ρωσία. Στον Εζεγγέλ 38. Να μια απόδειξη, αδερφού, που δεν συμβιβάζει το λόγο του Θεού. Λοιπόν, το τελευταίο πράγμα που λέμε είναι για να σας δείξω ένα δεύτερο λόγο, μια δεύτερη μεγάλη διδασκαλία, που αν αλλάξεις βίβλο και κάποιος, και αυτός λέει ηρωνικά, ας χρησιμοποιήσω το My Old King James Safe Bible. Νόμιζα ότι το εννοούσε κανονικά, ενώ ήταν αλαζονικά και... Ξέρετε κάτι, ποτέ μας δεν πρέπει τα ιερά πράγματα. Γνωρίζεις τα ιερά γράμματα τα οποία δίνονται να σε σοφίσωσιν προς σωτηρίαν, είπε ο Παύλος στον Τιμόθεο. Ιερά γράμματα. Λέω γιατί φταίω εγώ πρώτος. Και εγώ ήμουν εκεί. Αλλά βγήκα. Δόξα στον Κύριο. Δεν λέω για τους άλλους, λέω που πρέπει να είμαστε. Για να διατηρηθούμε. Β' Θεσσαλονικής 2:3. Μη τι σε μας εξαπατήσει κατά τα μηδένα τρόπο, ότι αν μη έλθει, ότι εάν μη έλθει, ότι διότι εάν μη έλθει η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ποιος είναι ο άνθρωπος της αμαρτίας? Το λέμε αντίχριστο, αλλά η Βίβλος το λέει θηρίον στην Αποκάλυψη. Το λέμε αντίχριστο, αλλά λέει στην πρώτη Ιωάννη επιστολή, στο δεύτερο ιδιαίτερα κεφάλαιο, πολλοί αντίχριστοι ανάμεσα σας. Το πνεύμα του αντίχριστου είναι ανάμεσα σας. Εμείς το λέμε αντίχριστο γιατί επικράτησε, αλλά η Βίβλος το λέει το θηρίον, ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας. Μάθετε το! Να ποιος είναι ο αντίχριστος. Ο άνθρωπος της αμαρτίας. Άρα, ποιος είναι πιο κοντά στον Χριστό, Ιησού, τον Κύριο, τον Λυτρωτή, που έρχεται να μας παραλάβει, όποιος είναι κοντά στον αγιασμό και στον φόβο του Κυρίου. Ποιος είναι κοντά στο να μην αρπαχθεί και να μείνει κάτω και να χάσει την αρπαγή, όποιος περπατά στην αμαρτία. Γιατί ο Αντίχριστος είναι ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας. Έρχεται να κλέψει, να θύσει και τελικά για να απολέσει. Σ' έχει στο νου του να σε απολέσει. Και αν δεν μπορεί να σε απολέσει, θέλει να σε παραλύσει. Λοιπόν, ούτε θα με παραλύσει, ούτε θα με απολέσει. Η Βαβυλώνα θα απολεστεί. Ο Αντίχριστος θα απολεστεί. Εσύ και εγώ με τη χάρη του Κυρίου, με τη δύναμη και ικάνωση του Αγίου Πνεύματος. Χάρις εις Αυτόν. Ζαχαρίας 4:6-7. Χάρις εις Αυτόν. Που θα βάλει το capstone, τον τελειωτικό λίθο, πάνω στο οικοδόμημα της Εκκλησίας, τον Κύριον Ιησού Χριστό. Ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος, υπερερώμενος, επί πάντων λεγόμενων θεών, εις σέβασμα, αντικείμενος, οτιδήποτε είναι σεβάσμιο, σεμνότητα, ευλάβεια, θεοσέβεια, σεμνότητα, είναι εναντίον. Τώρα αρχίζετε να βλέπετε το πνεύμα της Βαβυλώνας μέσα στην εκκλησία των αναγεννημένων και μέσα στην εκκλησία μας. Να ποιο είναι το πνεύμα της Βαβυλώνας? Το ότι είναι ρωμαιοκαθολική ψευδοθρησκεία, ξεκάθαρο. Αλλά το πνεύμα είναι και ανάμεσα μας. Αυτό ο postmodernism, μεταμοντερνισμός που εξήγησα πολλές φορές, παίρνουν κάτι σεβαστό, σεβάσμιο και το γελιοποιούν και σου το φανερώνουν. Δεν είναι μοντέρνοι, οι μοντέρνοι είναι σύγχρονοι. Οι μοντέρνοι κάνουν κάτι καινούριο, σύγχρονο. Postmodernism είναι πολύ evil. Παίρνει κάτι που κάποτε ήταν σεβαστό και το κάνει, το γελιοποιεί και σου το φέρνει με σαρκασμό, αλαζονία και ειρωνία να σου το παρουσιάσει.
Και εδώ ο Αντίχριστος, το θηρίον, η Βαβυλώνα, η πόρνη, η συνεργάτηδα του, ο ψευδοπροφήτης δηλαδή, είναι αντικείμενος, αντικείμενος τι σημαίνει, εναντιώνεται σε κάθε τι που λέγεται θεόν ή σέβασμα, σε αγιασμό, εναντιώνεται και υπερερώμενος βγαίνει πάνω από αυτά και λέει δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται, είμαστε σωσμένοι, once saved, always saved, είμαστε σωσμένοι, δεν χρειάζεται, ο ποιμένος είναι ψευδόθρησκος, είναι θρήσκος, είναι θρήσκος, είμαι θρήσκος, αλλά όχι ψευδόθρησκος. Αυτοί οι άνθρωποι ποτέ δεν κηρύττουν ευλάβεια, δεν θα ακούσετε ποτέ τη λέξη ευλάβεια, δεν θα ακούσετε ποτέ λέξη σεμνότητα, δεν θα ακούσετε ποτέ τη λέξη θεοσέβεια, σεμνοπρέπεια, σεμνότητα, αγιότητα, φόβος Κυρίου, σπάνιες εκφράσεις. Και να το πνεύμα του Αντιχριστού μέσα στις εκκλησίες μας. Γι' αυτό δεν μπορούμε να ενωθούμε όπως στην πρώτη εκκλησία, γιατί δεν ζούμε στην οικονομία της πρώτης εκκλησίας του πρώτου dispensation. Να σας το αποδείξω αλλιώς. Γιατί δεν πουλάμε όλοι ό,τι έχουμε. Δέχεστε. Δέχεστε να μου φέρετε τους λογαριασμούς σας. Επικίνδυνο αυτό που λέω. Το λέω για παράδειγμα, το λέω έτσι για να ξυπνήσει κάτι, να γίνει ζωντανό. Όχι σε μένα. Και να τα φέρετε, δεν τα παίρνω. Δέχεστε να τα φέρετε όλα όσα έχετε στην εκκλησία και να πάω να κάνω FBI investigation, να βάλω το CID της Κύπρου, να δω αν άφησες κάτι πίσω και να τα φέρεις όλα στην εκκλησία και να ζούμε όλοι μαζί και να τα βάλεις όλα στα πόδια των Αποστόλων, δίχως αποδείξεις, στο τέλος του χρόνου. Και φορώ απαλλαγές και κούνια που μας κουνάει, κούνια που μας κουνάει. Θα τα φέρνες. Γιατί δεν τα πουλάμε όλα, αν θέλουμε να γίνουμε σαν την πρώτη εκκλησία? Διότι ήταν διαφορετική οικονομία, διότι ήταν κάτω από διωγμό. Εμείς δεν είμαστε στην ίδια περίπτωση. Άρα διαβάζοντας τη βίβλο dispensationally, βγαίνουμε από αυτό το χαμό έλλειψη διδασκαλίας. Μερικοί βλέπουν να μολύνεται ένα ποτάμι και να λένε είναι όψινθος, είναι αυτό που είναι στην άσθη. Αν δεν φύγει η εκκλησία, δεν έρχεται καμία από τις πληγές τις μεγάλες της οργής του θυμού του Θεού πάνω στη γη. Είμαστε εκεί. Ξανά πίσω στο δάφιον 3. Εάν δεν έλθει πρώτα η αποστασία. Λοιπόν, πάμε στο King James 2:3. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first. A falling away first, a falling away first, falling away first. Τι σημαίνει falling away? Ακόμα και αυτός που ξέρει λίγα αγγλικά. Fall away σημαίνει αυτός που θα πέσει, ο πεσμένος, απομακρυσμένος. Άρα, η τελική μου εξουσία. Δόξα στον Κύριο, το air conditioning δουλεύει, το remote control δεν δουλεύει, θα δουλέψει σε λίγο. Αυτό παρά το αντίθετο. Λοιπόν, η τελική μου εξουσία είναι ο Λόγος του Θεού. Τελείωσε για μένα. Τελείωσε για μένα. Ξέρεις όμως, οι Bible Scholars, ξέρετε τι λένε? Οι Bible Scholars λένε στα ελληνικά η λέξη αποστασία σημαίνει στέκομαι από μακριά. Και αυτό δεν αναφέρεται για την εκκλησία. Αυτό αναφέρεται, αυτό δεν αναφέρεται για αποστασία μέσα στην εκκλησία. Αυτό αναφέρεται για την αρπαγή της εκκλησίας. Ακούσατε. Ποιος από εσάς θα έβγαινε ποτέ σε τέτοιο συμπέρασμα από μόνος του, διαβάζοντας τον Λόγο του Θεού, παρά μόνο όταν ακούσεις αυτές τις διδασκαλίες εκτός King James Bible? The Greek word for apostasia is a departure. Πρώτα απ' όλα δεν είναι departure, είναι στέκομαι από μακριά. Δεν σημαίνει και απομακρύνομαι. Αλλά και λένε είναι departure, είναι, με άλλα λόγια, η αποστασία σημαίνει αρπαγή. Δεν θα έρθει ο Αντίχριστος πριν έρθει η αρπαγή.
γιατί δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι θα έρχεται η αποστασία μέσα στην εκκλησία. Κι όμως το μεγαλύτερο σημάδι για το ότι θα έρθει ο Αντίχριστος είναι η αποστασία μέσα στην εκκλησία, όχι ένας οπύρος μέσα στην εκκλησία. Ξέρω τι σου λέω, γιατί μελέτησα την ιστορία της εκκλησίας και είδα τις πραγματικές γνήσιες αναζωπηρώσεις 16ο, 17ο, 18ο αιώνα. Πραγματικές αναζωπηρώσεις που έφερναν τους ανθρώπους πίσω στο Λόγο του Θεού, στη μετάνοια, στο φόβο του Κυρίου και στον αγιασμό. Αυτές ήταν αναζωπηρώσεις. Αυτά που σημαίνουν σήμερα είναι spectacular, οτιδήποτε φαντασμαγορικό για να ελκύσουν ανθρώπους. Φανταστείτε ότι τι ασφάλεια έχουμε να έχουμε την Αγία Γραφή, King James Bible, στα χέρια μας. Αποφεύγουμε την Βαβυλώνα την πόρνη. Και να έχεις διδασκάλους να σε διδάσκουν. Η ελληνική λέξη σημαίνει στέκουμε από μακριά, και αυτό δεν αναφέρεται σε αποστασία, αυτό αναφέρεται στην αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν χρειάζομαι αυτό το εδάφιο να μου πει για την αρπαγή της Εκκλησίας ότι θα είναι pre-tribulation, πριν τη Μεγάλη Θλίψη. Πάω κατευθείαν στο 7. Εδάφιο 7 λέει το εξής. Το γάρ μυστήριον είδε ενεργείται της ανομίας, μόνον ο κατέχον άρτη έως εκ μέσου γέννητε, και τότε αποκαλυφθήσεται ο άνομος, όν ο Κύριος αναλώσει το πνεύματι του στόματος αυτού, Αποκάλυψη 19 στο τέλος, και καταργήσει τη επιφανία της παρουσίας αυτού, Αποκάλυψη 19. Άρα μας λέει, δεν μπορεί να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος μέχρι που υπάρχει η Άγια Εκκλησία, που κινείται σαν το πιστόν υπόλοιπον, λοιπόν, μέσα στην αποσταμετημένη εκκλησία της Λαοδίκειας. Και το τέταρτο θηρίο του Δανιήλ, τελευταία οικονομία, τελευταίο dispensation. Στα εβραϊκά λέξη αυτό το θηρίο σημαίνει abnormality, ανομαλία. Ζούμε στους πιο ανώμαλους καιρούς. Έχουμε δει τα πιο ανώμαλα πράγματα. Και ζούμε στην εποχή που οι χριστιανοί θέλουν να γαργαλίζονται τα αυτιά τους. Οι χριστιανοί θέλουν να δουν τι θα πάρω εγώ, τι θα πάρω εγώ. Ενώ εμείς ανήκουμε στην Άγια Εκκλησία, η οποία εμποδίζει τον Αντίχριστο. Γιατί είμαστε γεμάτοι με Πνεύμα Άγιο και το μόνο μας ενδιαφέρον είναι, Χαλελούια, να ζήσουμε για τον Κύριο. Είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου, θα δοξαστεί ο Κύριος δια μέσου μου, δια μέσου της ζωής μου, δια μέσου της ζωής σου. Φιλιππίσιους 1:20. Δόξα στον Αγίον Θεό μας. Αμήν. Μαθαίνουμε λίγα πράγματα, αλλά μαθαίνουμε σωστά πράγματα. Άρα τι θα πρέπει να κάνουμε σαν εκκλησία, να κυνηγούμε. Λέω και εγώ ευτυχώς που δεν ενώθηκα. Με ποιον ένωθω. Με ποιον ένωθω και άρχισα να αναλύω. Denominations, μεγάλα δόγματα. Assemblies of God. Four Square Gospel. Church of God. Και ένα σωρό άλλες εκκλησίες, μεγάλα δόγματα, Pentecostal και Evangelical, με ποιους να αναφέρουμε. Οι περισσότεροι είναι μέσα ήδη στον οικουμενισμό, μέσα στο φιλελευθερισμό, μέσα στην αμαρτία. Και όποιος είναι κοντά στην αμαρτία, θα είναι κοντά και στον ιόν της απώλειας. Όποιος είναι κοντά στον αγιασμό και στο σεβασμό και στη σεμνότητα και στο φόβο του Κύριου είναι κοντά στην αρπαγή της εκκλησίας. Και όχι μόνο θα μας αρπάξει ο Κύριος, είμαστε αυτοί που ο Αντίχριστος, αν μπορώ να πω, προσεύχεται για να φύγουμε γρήγορα. Γιατί τον εμποδίσουμε. Ως που είμαστε εδώ, δεν μπορεί να κάνει τίποτα η γνήσια εκκλησία. Όλοι οι υπόλοιποι θα μείνουν κάτω και θα τον δεχτούν. Δήθεν αναγεννημένες εκκλησίες. Αδελφέ, απομακρύνσου από την αμαρτία. Αδελφοί, απομακρύνσου από την αμαρτία. Όσοι μας ακούτε, βλέπετε, απομακρυνθείτε από την αμαρτία και από τον άνθρωπο της αμαρτίας, τον ιόν της απολίας. Και ελάτε στον ιόν του Θεού, στον Κύριο Ιησού Χριστό,
στον αιώνιο Κύριο Ιησού Χριστό, τον Θεό που έγινε άνθρωπος για να σωθούμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αμέν. Ας συγκεφθούμε και ας κλείσουμε ψάλλοντας τον Κύριο και επισφραγίζοντας το τι ο Κύριος έκανε μέσα στην καρδιά μας. Θεέ μου Άγιε, και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ που δεν ανήκουμε στη Βαβυλώνα την πόρνη, αλλά εις την αγνήν Παρθένων, την εκκλησίαν που ηραβώνησες με τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και η οποία βρίσκεται με τα μάτια στην υπόσχεση που έχουμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Ενώ και εμείς ακούσαντες το Λόγο της Αληθείας, το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας ημών, ενώ και πιστεύσαντες, εσφραγίστητε το πνεύμα της Επαγγελίας. Σας ευλογώ με τους Εφεσίους 1, 13 και 14. Εσφραγίστητε το πνεύμα της Επαγγελίας. Το πνεύμα της Επαγγελίας, της υπόσχεσης του Πνεύματος του Αγίου, ως ο οποίος, το Πνεύμα Άγιο είναι αυτός, είναι Θεός, είναι εκείνος, ως εστίν αραβών της κληρονομίας ημών. Αραβών, 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 είμαι αραβωνιασμένος. Αραβώνας τι σημαίνει? Αραβώνας σημαίνει ακριβώς προκαταβολή. Μετά τον αραβώνα τι έχουμε? Τον γάμο. Τι είναι ο γάμος? Η πληρωμή, full payment. Αλληλούια, εσφραγίστε το πνεύμα της Επαγγελίας του Αγίου ως στην αραβών της κληρονομίας ημών, εις απολύτρωση της περιποιήσεως, εις έπαινον της δόξης αυτού. Wow, τι λόγια, τι λόγια, τι λόγια. Μας περιποιάται ο Κύριος, εμείς τον περιποιούμαστε. Τι σημαίνει περιποιούμε? Γυρίζω γύρω από κάτι και το κάνω δικό μου. Ο Κύριος περιποιήσατο την εκκλησία του δια του αίματος αυτού. Γυρνάει γύρω από την εκκλησία του και την οικειοποιείται, λέει, είναι δική μου. Μην την αγγίξει κανένας, την αραβωνιαστική μου. Αλληλούια, έτσι μας βλέπει ο Κύριος σήμερα. Έτσι μας βλέπει ο Κύριος σήμερα. Μην αγγίξει κανένας το παιδί του Θεού, την φυγατέρα του Θεού, τον Υιόν του Θεού. Μην τον αγγίξει κανένας, Σατανά, κάτω τα χέρια σου. Μην τολμήσεις να αγγίξεις τον άνθρωπο του Θεού. Μην τολμήσεις. Ο Κύριος γυρνάει γύρω από την αραβωνιασμένη του, γύρω από αυτήν που περιμένει, που έλαβε την πρώτη καταβολή, είναι σφραγισμένη με το Πνεύμα του Άγιο και περιμένει το full payment και περιμένει την Ευαγγελία του Αγίου Πνεύματος και περιμένει την ημέρα της αρπαγής. Και ο Κύριος μας προστατεύει υπερφυσικά και δεν αφήνει κανέναν να μας αγγίξει, να μας πλησιάσει, να μας κάνει κακό. Είμαι θεραπευμένος, υγιής, ελεύθερος, ευήμερος, σωσμένος με το αίμα και το όνομα του Κύριου Ιησού Χριστού, έχω ζωή αιώνια. Είμαι παιδί του Θεού, το σώμα μου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Σήκωσε τα χέρια σου και δώσε ευχαριστία για αυτό το λόγο. Και αν δεν γνωρίζεις τον Κύριο, να η ώρα, μετανόησε, ίγκυ και γάρη η Βασιλεία του Θεού. Πλησίασε η Βασιλεία του Θεού, μετανόησε και έλα εις τον Κύριο.